Να πάμε στο Blackout Challenge και το Αρκαλοχώρι να πάει στο τρίτο μέρος βέβαια. Έχουμε πολλές απορίες, πολλά τα μηνύματα και υπάρχει προβληματισμός στις τάξεις οικογενειών, γονέων, οι οποίοι με το βλέμμα στραμμένο στην περίπτωση του 14χρονου αγοριού εφήβου στην Αθήνα. Ακριβώς, σωστά, ακριβώς. Έχουν αγχωθεί. Μένει βέβαια να ξεκαθαρίσει το παιδί ο έφηβος και για ποιους λόγους. Έχασε τη ζωή του. Έχασε τη ζωή του και να μάθουμε τι είναι αυτό το Blackout ακριβώς. Challenge. Έτσι. Πάμε στον κύριο Γιώργο Κορμά, ο οποίος είναι υπεύθυνος γραμμής βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, Βάλια, νομίζω έχεις και εσύ πολλές απορίες, μητέρα, οικογενειάρχης και έχεις θορυβηθεί. Ακριβώς. Έχουμε τον κύριο Κορμά και θα επιδιώξουμε να μας εξηγήσει σε πρώτη φάση ποιοι οι κίνδυνοι μέσα από αυτή τη νέα μόδα που έχει να κάνει με το Blackout Challenge. Κύριε Κορμά. Κοιτάξτε, είναι μια συνήθεια λοιπόν που την βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια. Απλώς τώρα κάθε φορά μεταλλάσσεται και αλλάζει ονόματα και κοινωνικά δίκτυα. Είναι το περίφημο τώρα σε εισαγωγικά παιχνίδι του πνιγμού, όπου ουσιαστικά τι γίνεται εκεί. Με κάποιο τρόπο σφίγγουν το λαιμό τους τα παιδιά, να σταματάει το αίμα και να περνάει από τις καροτίδες και ξαφνικά κάποια στιγμή αφήνουν λίγο πριν να λιποθυμήσουν, αφήνουν πλέον το σφίξιμο αυτό, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει μεγάλη ποσότητα αίματος από τις καροτίδες στον εγκέφαλο και να προκαλεί μαζί με οξυγόνο προφανώς και να προκαλεί μια κάποια εφορία που ουσιαστικά είναι το σκοπός του παιχνιδιού, πέρα από τα views που μπορεί να πάρει γιατί έκανε αυτό το φοβερό και τρομερό πράγμα. Δυστυχώς, ήδη έχουμε 5 παιδιά που έχουν χάσει τη ζωή τους, 4 στην Αμερική και 1 στην Ιταλία, γιατί την ώρα που το κάνουν αυτό μπορεί να υποθυμήσουν, μπορεί να πάθουν σοβαρά νευρολογικά, να έχουν σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα, αναπηρίες, αλλά μέχρι και το θάνατος, και αυτό είναι που φοβόμαστε πολύ απ' όλα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι για ποιο λόγο τα κοινωνικά δίκτυα δεν μπορούν ουσιαστικά να προστατέψουν τα παιδιά σε αυτό το θέμα. Δεν μπορούν να ελέγξουν το περιεχόμενο και τις εικόνες που βλέπουν τα παιδιά και το κάνουν μετά το πρόβλημα. Για παράδειγμα, έγινε το περιστατικό ενός 10χρονου παιδί στην Αμερική, έχασε τη ζωή του και βγήκε το TikTok χτες και μπλόκαρε ουσιαστικά το challenge Blackout. Ας πούμε, και το κάνει μετά το θάνατο. Καθυστερημένη βέβαια η παρέμβαση, λοιπόν, αλλά έγινε. Ναι, το κακό έχει γίνει. Βλέπουμε ότι οι εταιρείες δυστυχώς ασχολούνται, θέλουν περισσότερα δεδομένα, περισσότερη διαφήμιση, περισσότερα χρήματα και δεν ασχολούνται με το να προστατέψουν τα παιδιά. Αυτό το λέω πρώτον για να αντιληφθούν οι γονείς ότι εκεί τα παιδιά, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, μεγαλώνουν μόνα τους. Και το δεύτερο κομμάτι είναι να δούμε για ποιο λόγο το κάνει ένα παιδί. Και οι λόγοι είναι αρκετοί. Όπως για παράδειγμα ο μιμητισμός, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό της εφηβείας αυτό να θέλει να μιμήσει κάποιες καταστάσεις, η ρυψοκίνδυνη συμπεριφορά, η απώλεια ενδιαφέροντος του περιβάλλοντος για σένα είναι μια αίσθηση, ένα κύκλο άσμο ουσιαστικά, ότι δείτε τι κάνω εγώ, έστω και αν με κατηγορήσετε, έστω με χλεβάσετε, αλλά υπάρχω. Και πώς υπάρχω? Υπάρχω μέσα από από την καρδούλα και από το like που θα κάνει οποιοδήποτε ή ακόμα και από την βρισιά που θα μου κάνει. Άρα λοιπόν είναι και ένα θέμα απόγνωσης. Και αυτό λοιπόν οι γονείς πρέπει να έχουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τα παιδιά τους, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη, να μην φοβούνται τα παιδιά να μιλήσουν εάν οτιδήποτε δουν στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε, κύριε Κορμά, σε διαρκή ετοιμότητα οι γονείς, αν και όταν μιλάμε για εφήβους, είναι ένα ευαίσθητο θέμα και ο γονιός πρέπει να έχει και μια διακριτικότητα για να προσεγγίσει το παιδί, να το πλησιάσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν κάποια σημάδια που δείχνουν ότι το παιδί ενδεχομένως να σχετίζεται με τέτοιου είδους επικίνδυνα παιχνίδια. Βεβαίως υπάρχουν, όμως τα θύματα εδώ τα έχουμε σε παιδιά του δημοτικού. Που σημαίνει ότι η συμβουλή είναι εδώ ότι να λειτουργούν αποτρεπτικά οι γονείς αν έχουν παιδιά του δημοτικού σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Και τα σημάδια που μπορούν να υπάρχουν είναι όταν ένα παιδί κλείνεται στο δωμάτιό του, δεν επικοινωνεί με οποιοδήποτε. Βλέπουμε ότι αλλάζει η συμπεριφορά του, βλέπουμε ότι είναι τελείως αφηρημένο. Αλλά βέβαια όλα αυτά είναι γενικά και μπορεί να τα έχει το παιδί και για άλλους λόγους. Όμως σίγουρα είναι κάποια θέματα που πρέπει λίγο να μας ανησυχήσουν. Αυτό που έχει αξία είναι να μην νιώθουν τα παιδιά μόνα. Γιατί ο λόγος, ιδίως τα παιδιά της εφηβείας, είναι γιατί νιώθουν μόνα.
Άρα ο γονιός θα πρέπει να φροντίσει, και πρέπει να το κάνει αυτό με στάση ζωής, να τα παιδιά να έχουν ενδιαφέροντα, μάλιστα, να έχουν εναλλακτικές προτάσεις και να μην εγκλωβίζονται στο ατύχη των κοινωνικών δικτύων. Μάλιστα. Κύριε Κομμά, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά βέβαια για την προτροπή σας, για τις συμβουλές σας στους γονείς. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.